Παρακαλώ. Καλησπέρα Νίκο μου, τι κάνεις? Ποιος είναι? Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε γύρω στα 10 χρόνια από το τηλέφωνο. Εγώ θα σου λέω, για να δούμε, θα καταλάβεις ποιος είμαι. Πες μου. Λοιπόν, τα τελευταία 8 χρόνια, φίλε μου, ζω στην Αμερική εγώ και έρχομαι Ελλάδα μόνο κανένα τρίμηνο για να κυνηγήσω και φεύγω πάλι. Το παιδί που... Α, μπράβο, μπράβο ρε Νίκο, μπράβο, αυτός είμαι. Ο Γιώργος. Ναι, σε μπέρδεψα, πες μου. Τι γίνεται, πώς πας? Ό,τι μπορώ κάνω. Λοιπόν, κοίτα άκου να δεις γιατί σε πήρα τώρα. Επειδή εγώ κυνηγάω και στην Αμερική με φίλους και κυνηγάω και στην Ελλάδα. Και φέτος είχα φιλοξενήσει κάποιοι φίλους μου Αμερικάνους, δύο Αμερικάνους, για να κυνηγήσουμε εδώ στο Βάλλον στην Πρέβεζα. Φίλε, και είδανε τη μηχανή σου και πάθανε πλάκα. Λοιπόν, την πήρανε τη μηχανή, τη φορτώσανε και την πήγαν στην Αμερική, στη Βιρτζίνια, εκεί που μένω και εγώ. Έλα, μ' ακούς? Σ' ακούω, από τον Γιώργο την πήρανε. Όχι, εγώ την είχα πάρει μεταχειρισμένη από μια αγγελία και είχαμε σπίτι με εδώ, την είδανε και την πήρανε. Τους άρεσε το πολύ, την πήρανε και τέλος πάντων, εντάξει, εδώ παιδιά πάρει και εγώ θα βρω και άλλη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και επειδή εγώ τώρα εκεί στη Βιρτζίνια τυχαίνει να έχω και κανονάκι δοκιμών, δεν ξέρω αν θυμάσαι που σου έλεγα για ένα αθλητικό Ιταλό, τον οποίο μας είχε δώσει τη βρώμη. Το αλεύρι βρώμης, πάμε. Μπράβο, και τις χρωματοποιήσεις. Και κάναμε το χωνάκι χρωματοποίησης. Μπράβο. Τι κάνατε? Δεν κάναμε το χωνάκι στρωματοποίησης μετά, δεν το τόρνεψα εγώ. Δεν το θυμάμαι αυτό, δεν το έχω δει, δεν το ξέρω. Πες μου. Υπάρχει αυτό το πράγμα? Ειδικό χωνάκι στρωματοποίησης, το είχα φτιάξει παρέα με τον Μιχάλη. Μετά τα έκανα εγώ παραγωγή όταν άνοιξα μαγαζί το 2016 και είναι ένα χωνάκι που πάει ακριβώς πάνω στο καψούλι για να κάνει κεντρική ανάφλεξη την επί 24 και δείχνει περιφερειακά το δεύτερο χωνάκι το εξωτερικό και μπαίνουν και τα δύο στο καλ 12 και δουλεύει από κανονικό μέχρι σούπερ μάρκετ. Σοβαρά? Ναι, τώρα κάνω παραγωγή τη νέα παρτίδα από τα χωνάκια γιατί πρέπει να τα στείλω Ιταλία στον Κορτίνη. Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα, γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να πούμε να λέω ούτε ψέματα. Θα σου πω τι γίνεται με τη μηχανή. Λοιπόν, την πήραμε τη μηχανή, δοκιμάσαμε πολλά φυσίκια, βέβαια όχι με ελληνικές πυρίτιδες, γιατί δεν υπάρχουν εκεί πέρα. Ναι, με τις Αμερικάνικες. Δοκιμάσαμε με τις Αμερικάνικες, με Blue Dot, με Alliance Steel, με πολλές και διάφορες, να πούμε, υπερπροοδευτικές. Λοιπόν, εκεί που κάνει τη διαφορά το πεντασταριακό και γάμι και δέρνει φίλοι είναι σε αυτές τις πυρίτιδες. Στις Αμερικάνικες. Στις Αμερικάνικες. Στις Αμερικάνικες, ναι. Για ποιο λόγο και... γίνεται? Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο. Εγώ έβλεπα στο κανονάκι, ας πούμε, 800 μπαρ, 800 από 10 φυσίκια που δοκιμάζαμε. Από 800 μέχρι 805, 807, 795, δηλαδή διαφορές πάρα πολύ μικρές. Να σου πω, έχεις τέτοια στοιχεία να μου στείλεις εμένα σε email, να τα βγάλω στο site? Τώρα είμαι Ελλάδα, έχω γυρίσει τώρα Ελλάδα, είμαι σε καραντίνα τώρα, κάνει σέτα, είμαι γύρω στις 10 μέρες, τώρα άλλες 5 μέρες θα σου πηγαίνω να βγω έξω. Εγώ θα γυρίσω, θα πάω Αμερική τώρα ή Σεπτέμβριο ή τέλη Αυγούστου. Περίμενε ρε παιδί, στην Ελλάδα είσαι πού? Τώρα. Ωραία, είσαι στην. Και γιατί γράφει συν 35387 το τηλέφωνο? Δεν είναι αυτό, αυτό το τηλέφωνο είναι άλλο. Δεν, απλά δεν έχω νούμερο τώρα. Θα πάρω τώρα, μόλις βγω από την καραντίνα, θα πάω να πάρω ένα νούμερο. Α, με παίρνεις με αμερικάνικο ευρωπαϊκό. Δεν είναι αμερικάνικο ευρωπαϊκό, αλλά δεν πληρώνουμε μεταξύ, να ξέρεις τώρα, δεν χρεώνεσαι τίποτα. Ναι, κατάλαβα. Παίρνεις μέσω Skype, μέσω τέτοιο? Όχι, κανονικά τηλέφωνο παίρνω, κανονικά. Ναι, πες μου. Λοιπόν, και έβγαλε και ταχύτητες
Μιλάμε για απίστευτες ταχύτητες και πολύ χαμηλά μπαρ. Δηλαδή τώρα 45 γραμμάρια φυσίγγι έβγαζε 750 μπαρ και 440 με 450, να πούμε, μέτρα το δευτερόλεπτο. Δεν μου λες ρε παιχτή. Ενώ τα άλλα που γεμίζαν αυτοί με πάτη μέσα βγάζανε περίπου πιο πολλά μπαρ ακόμα και χαμηλότερη ταχύτητα. Αυτή ήταν μαζί κανάκια σου λέω. Και μου πήραν τη μηχανή τώρα. Τώρα θα πάρω κι εγώ μόλις βγάλεις, είδα ότι θα βγάλεις κάτι άλλο. Τώρα το Σεπτέμβριο θα πάρω κι εγώ μια. Ναι, εγώ βγάζω, έχω μία τελευταία να δώσω και βγάζω πολύ μεγάλη παραγωγή τώρα για να πέσει η τιμή. Αυτή με τα 300 ευρώ, πάλι πεντασταδιακή, που είναι, θα είναι η συνέχεια της Α5 SLC. Αυτά ανήκουν τα στάρια, είναι έξτρα, τα παίρνεις έξτρα. Βέβαια. Σε αυτή την τιμή εξυπακούεται. Καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα. Καλά, θα πάρω εγώ μια τώρα το Σεπτέμβριο, όποτε βγάλεις θα μιλήσω. Στο πακέτο θα σου κάνω εγώ άλλο σκόντο, άλλη τιμή. Εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο το... τώρα, δεν παίζω εγώ τώρα. Δεν έχω από 20 και από 30 και από 40 και από 50 ευρώ πρόβλημα. Να σου πω, δεν έχεις καμιά άκρη να πουλήσουμε καμιά δεκαριά, εικοσαριά μηχανές στην Αμερική, τελειώνουμε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι τι γίνεται. Δεν ξέρω πόσα πρέπει να πληρώσανε πολλά λεφτά τελωνίου αυτή. Είναι το θέμα τελωνίου, δηλαδή άμα είναι να πληρώνε 500 ευρώ τελωνίου, γιατί κάπου τόσο την πληρώσαμε η μηχανή αυτή. Να σου πω ρε φίλε. Αλλά μόλις θα πάω θα το ψάξω και θα μιλήσουμε πάλι. Έγινε. Λοιπόν, θα σου πω τώρα και για τις μικρές γομώσεις που είδα εγώ. Ναι, γελίνα, δηλαδή, ναι. Και στον ναι, και ναι. Τις μικρές γομώσεις δηλαδή με τυρίτιδες 28 μέχρι 32 δεν είδα και μεγάλη διαφορά. Με τόσα τη σταθερότητα δεν είδα κάτι διαφορετικό δηλαδή στον πεντασταδιακό. Ωραία, καλό είναι αυτό. Οπότε στα πολλά γραμμάρια και στη μεγάλη προοδευτικότητα δίνει του σκοτωμού. Στα πολλά γραμμάρια και στη μεγάλη προοδευτικότητα γαμάει. Όταν σου λέω γαμάει, γαμάει. Τέλος. Εγώ. Να σου πω. Να σου πω. Περίμενε. Έλα. Δηλαδή με λίγα λόγια, για φάσα, για πάπια, για αγριογούρνο, για λαγό, για φασιανό και για όλα τα θυράματα που είναι πολλά λεφτά. Το πενταστάδιακο σφάζει. Και ξέρεις που άλλο σφάζει, στα τάλινα σκάλια, φίλε, και σε κάτι τούξεν που γεμίζουμε εμείς. Τουξένιο. Τουξένιο, ναι. Πάνε ακριβά τα σκάλια, αλλά εντάξει. Εκεί γαμάει, δηλαδή τώρα για τσίχλα και για τέτοια, και ας πω εγώ δεν το γεμίζω, να πούμε, γιατί βαριέμαι κιόλας. Να σου πω. Οπότε δεν είναι καλό, αλλά δεν, δηλαδή οι διαφορές είναι μικρές. Εκεί πρέπει διαφορά. Τις ελληνικές περίκυλες που δοκίμασα εγώ, αυτές που υπάρχουν στην Ελλάδα, δηλαδή στην Πέχνα, στην 92S έκανε μεγάλη διαφορά. Σε αυτές τις δύο είδα διαφορές. Τώρα σε κάτι S4 και SIP δεν είδα και μεγάλη διαφορά, αλλά εκεί πέρα φάνηκε η διαφορά, δηλαδή ήταν φανταστική. Να σου πω. Έλα. Δοκίμασες το αλεύρι στο κανονάκι. Το δοκίμασα, ναι. Για πες μου τι διαφορά κάνει το αλεύρι στο κανόνι. Λοιπόν φίλε, θα σου πω τη διαφορά το αλεύρι με τον μπάφερ. Το πλαστικό, το πλάστικ. Μια γόμωση, το πλάστικ. Λοιπόν, μια γόμωση με 40 γραμμάρια, με blue dot, μας έβγαλε με μπάφερ 950 μπαρ και με αλεύρι έβγαλε 830 και την ίδια ταχύτητα. 120 μπαρ λιγότερο το αλεύρι. 120 μπαρ λιγότερο τα λέμε και καλύτερη συγκέντρωση, έτσι, Πέμε. Και καλύτερη συγκέντρωση. Υπάρχουν αποδεικτικά ναι. Στοιχεία, να μου τα στείλεις, να τα βγάλω online, να κάψουμε κόσμο. Κοίταξε να δεις λίγο, εγώ τώρα, εγώ έχω ένα μηχάνημα, ένα παλιό της Winchester που το έχει δώσει ο Αντρίκης, το έχουμε εκεί σε ένα χωράκι στην Βιρτζίνια και κάνουμε δοκιμές. Αυτό δεν έχει απάνω κομπιούτερ, δηλαδή έχει κάτι όργανα, δείχνει. Σταματάνε τα όργανα και τα γράφουμε εμείς σε ένα χαρτί τώρα εκεί για να τα έχουμε. Α, δεν έχετε τίποτε. Όχι, δεν έχουμε τίποτε. Το κανονάκι όμως δουλεύει άψογα, έτσι. Ταχύτητες, χρονοκάψεις, τα πάντα όλα. Αλλά εγώ τώρα, ξέρεις τώρα ποιος είμαι εγώ να πούμε και τι έχω κάνει. Σου λέω ότι έχω πάρει δυο γόμες με το κανονάκι σε άλλα επίπεδα τώρα.
Μην το ψάχνεις. Εδώ μιλάμε τώρα για να βαράω παρτιά στα 70 μέτρα με επιτυχία 60% του. Θα έλεγα να πούμε και με γράφουν στα αρχίδια τους. Να σου πω ρε παιχτή, θέλω μία χάρη από σένα. Επειδή έχουν περάσει από το 13 που με πήρανε στον εισαγγελέα με τα αλεύρι, έχουν περάσει 7 χρόνια. Γιατί το αλεύρι, άκουσέ με, γιατί το αλεύρι το βγάλες εσύ στη φορά και πήραν εμένα στον εισαγγελέα. Λοιπόν, όχι ότι μου κακόπεσε, τα αντίπεινα που τους έκανα, έκανα ζημιά εκατομμύρια. Θέλω να σου ζητήσω μία χάρη. Ναι. Θέλω την άδειά σου να μαγνητοφωνήσω ολόκληρη αυτή την κλίση και να τη βγάλω στο ίντερνετ. Μόνο το όνομά σου έχει ακουστεί και μόνο το όνομα του, ούτε επίθετα ξέρει κανείς το τίποτα. Μπορεί να μου δώσεις την άδειά σου? Νίκο, να τη δώσω την άδειά μου, αλλά δεν θέλω να εμφανιστώ, γιατί υπάρχουν άλλοι λόγοι να πούμε. Δεν εμφανίζει η φάτσα σου, ούτε την έχω δει ποτέ. Όχι, η φάτσα μου τι να εμφανιστεί, απλά θέλω... Θες να σβήσω το όνομά σου? Θες να σβήσω το όνομά σου? Ναι, σβήσω το όνομά μου, δεν με πειράζει, ναι, δεν με... Δηλαδή σε πειράζει να ακούγεται... Μεταξύ μας τώρα. Τέλος πάντων, είναι άτομα που σε ξέρουνε, εγώ δεν σε έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τέλος πάντων, με ξέρουνε, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, γράψε και το όνομά μου, το επίθετό μου γράψει μόνο. Μα το επίθετό σου δεν το ξέρω και δεν το θυμάμαι κιόλας. Μια φορά μου το έχεις πει κάποτε, λοιπόν, το χρήσω πότε τα αφήνουμε, ωραία, μια χαρά. Ο άλλος είναι ένας, αν ο Ισπανός οτιδήποτε, Πορτογαλέζος ό,τι είναι. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα ρε Σινίδο, βγάλω απλά, εγώ ήθελα να σε ενημερώσω γιατί έχουμε να μιλήσουμε και 7 χρόνια και εγώ δεν γράφω τώρα σε φόρουμ και τέτοια. Η καλύτερη και δουλειά. Γιατί... Όχι, γιατί έγραφα σαν τα μάτια και... Άκου να σου πω, άκου να σου πω. Να σου πω τώρα. Γιατί μετά από 8 χρόνια, εσύ με πήρες σήμερα και είχαμε να μιλήσουμε 7-8 χρόνια. Μετά από 8 χρόνια με παίρνει προχθές αντίπροχθες τηλέφωνο ένας Ιταλός από την Ιταλία και μου ζήτησε να ξανασυνεργαστούμε και μάλιστα εκεί που ήμουνα υπάλληλος που ζητιάνευα για μεροκάματο όταν με φτύναν όλοι στην Ελλάδα το 2010, τώρα έφτασα να μου ζητήσει να κάνω παραγωγή για αυτό, ναι. Και γυρίζω και του λέω... δεν επιθυμώ ακόμα τέτοια συνεργασία. Τον έστειλα στον Κιλίλη στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα μου λέει αυτός καλά, μου λέει θα ψάξω για αλλού. Λέω ό,τι θέλεις. Για να ξέρεις και εσύ το μυστικό, για να μην γελιόμαστε έτσι. Γιατί θυμάσαι τι μας κάνανε. Θυμάσαι τι μας κάνανε τότε με τα αλεύρια. Και τώρα τη φάγαμε. Εγώ γι' αυτό έφυγα από το φόρουμ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι καλά να πούμε. Εγώ θυμάμαι από το φόρουμ τον λόγο έφυγα. Γιατί βγαίνανε και πουλάγανε φυσίδια και τα πουλάγανε 20 ευρώ το πακέτο και 25 ευρώ και το. Έτσι. Και λέω κάτσε ρε φίλε να πούμε. Κάτσε για ποιο λόγο. Λέω θα μπλέξουμε εδώ πέρα. Και μάλιστα. Και δεν ξέρω. Μάλιστα... Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως. Άψε με λίγο να τελειώσω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ είχα πρόβλημα με σένα, γι' αυτό δεν σε πήρε τηλέφωνο. Απλώς έτυχε να μετακομίσω Αμερική, εκεί πέρα να πούμε έκανα τη δουλειά μου, εκεί δουλεύω, έρχομαι σου λέω στην Ελλάδα 4-5 μήνες μόνο για να κυνηγήσω τίποτα, αλλά αυτό είναι. Ναι, Παναγιά κοντά σου, δεν είπα εγώ κουβέντα, απλώς πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, η ιστορία με το αλεύρι έχει κάνει πάταγο και έχει κάψει πολλές γούνες και εκτός αυτού, εσύ τα έλεγες. Τώρα σιγά σιγά μετά από τόσα χρόνια που αρχίζουν και βγαίνουν στη φορά και να ξέρεις ότι στην Ιταλία ακόμα δεν έχουν αποδεχτεί δημόσια το αλεύρι. Και έχω κάνει αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, Νίκο άκουσε με λίγο, εδώ υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, τώρα βέβαια δεν μπορώ να σου αποδείξω, αλλά ότι το αλεύρι σε σύγκριση με τον μπάφερ, ο μπάφερ δεν κάνει τίποτα. Με αυτή τη δήλωση ξέρεις πόσες χιλιάδες ευρώ και σε αυτή τη στιγμή. Ρε Νίκο, σου λέω τώρα, έχουμε κάνει πολλές δοκιμές με μπάφερ και θα το εξηγήσω. Πάμε παρακάτω. Άμα βάλεις σε ένα φυσίκι 35 γραμμάρια σκάλια και βάλεις και τον μπάφερ, η στήλη θα σηκωθεί 2-3 χιλιοστά πιο πάνω. Μη σου πω και 5 χιλιοστά. Θα αναγκαστείς να πας σε μικρότερο βύσμα. Ενώ άμα βάλεις το αλεύρι,
το πολύ να σηκωθεί ένα χιλιοστό δεν σηκώνεται παραπάνω. Και με το πάτημα... Και σου λέω από τις δοκιμές που κάναμε, με αλεύρι και χωρίς αλεύρι, τα μπάρι δηλαδή είναι στα ίδια επίπεδα. Με πανταστατιακό πάντα, στα 13,5 με 14 χιλιοστά. Μια χαρά φίλε, μια χαρά. Λοιπόν, πρόσεξε να σου πω... Ενώ με το μπάφερ, σου λέω ανεβαίνουν 150 μπάρι στην καλύτερη περίπτωση. Μας έχει... Με ένα συγκεντρωτήρα να πούμε, με ένα στυλ που βάζουμε εμείς εκεί πέρα για στάλινα σκάγια, τα γεμίζουμε ας πούμε και με μολύβδινα, μας έφτασε και 400 φαρ παραπάνω πίεση και τρελαθήκαμε, λέμε τι γίνεται εδώ ρε. Πώς νομίζεις ότι έχουν κοπεί τα όπλα στη μέση και έχει ανατιναχτεί κόσμος? Γιατί για να μην φύγει το μπάφερ, το πλαστικό, επειδή είναι πολύ μικρά τα μπαλάκια, ούτε μισό χιλιοστό, πάνε και κάνουν κεντρική σύνδεξη στο αστέρι και σηκώνει η πίεση του σκοτωμού και κάνει ένα πικ απότομο και κόβεται το όπλο στη μέση. Ρε τα πολύ σου λέω τώρα, δεν είναι καλό, είναι το μπάφερ, αλλά εκεί που να βάλεις 35 γραμμάρια πρέπει να βάλεις 32 για να δεις τα ίσια. Σου λέω είναι, ανεβάζει πάρα πολύ τη σύλλη, εσύ καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να πω. Εγώ κάνω το μαλάκα, τι να κάνω. Όχι, το μαλάκα να μην το κάνεις, να τα λες, αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει να πούμε. Νομίζω ότι αλεύρι είναι, λέει, άλλο θα μαγειρέψει, θα κάνει. Ναι, ναι, δεν πειράζει, δεν του χαλάσε. Θα μηδανίσουμε ψάρια, αλλά ναι, δεν το καταλαβαίνει. Δεν του χαλάσε. Όταν πουλούσε τη μίλια νικής 70 ευρώ το κιλό, ο κένταυρος το 2013, το καλοκαίρι, το plastic buffer, και 3 ευρώ το κιλό, αγοράζαμε εμείς αλεύρι από το σούπερ μάρκετ και το βάζαμε στο μίξερ, αλλά από το κιλό το αλεύρι, από τις νυφάδες που αλέθαμε στο μίξερ και τσικοσκινίζαμε με την μπουμπουνιέρα, βγάζαμε μισό κιλό. Πες 5 ευρώ εμείς το κιλό το αλεύρι. Αλλά κάναμε κηδείες. Τι κηδείες, εδώ μιλάμε σε... Εντάξει, τώρα είναι άλλο πράγμα το αλεύρι. Να σου πω, γιατί νομίζεις ότι εγώ πήγα και ξύλωσα όλες τις πατέντες από το site. Κάποιες χιονάτες, κάποια να πούμε fly, κάποια άλλα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί καλά, κάποιος... Καλά, έχω να πω πολύ καιρό τώρα, δεν ξέρω. Ναι, τι είναι, γιατί δεν καμά, εγώ πήγα και τα ξύλωσα πολλά χρόνια, φίλε, γιατί κάποιος που κυνηγούσε παράνομα στη λίμνη, έβγανε σύννεφο, πήγε ένας άλλος με τη βάρκα, και τον έπιασε με αυτό. Αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν το λες καλά. Αυτό δεν το λες καλά, γιατί εγώ ήμουν αυτός που τον έτσάπωσε. Μα δεν θέλω να το πω καλά, για να μην ακουστεί ότι ήσουν ασύ. Ναι, δεν ήταν παράνομα, δεν ήταν. Κυνηγάγαμε νόμιμα. Ήταν την πρώτη χρονιά που είχε επιτραπεί ο Βάλτος. Αυτό δεν το ξέρω, απολογούμε και ανακαλώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και εγώ τον έπιασα και έβλεπα τη σκόνη και του λέω τι γίνεται εκεί πέρα ρε φίλε, και πάω με τη βάρκα να πούμε απέναντι, ήταν περίπου στα 200 μέτρα από μακριά από μένα. Και του λέω τι γίνεται εδώ, μου λέει έχω κάτι φυσέκια, μου λέει τα αγόρασα από έναν, δεν θέλω να πω τώρα το όνομά του. Μου λέει γάμουνε και δέρνε, του λέω πώς τα αγόρες ρε φίλε, μου λέει τα αγόρασα ακριβά, μου λέει αλλά αξίζουνε. Του λέω τι είναι γεμισμένα, δεν ξέρω, μου λέει 25 ευρώ το κουτί κάνουνε. Σταμάτα και μην πεις αλλά. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα δεν θυμάμαι τώρα, μας είχα πάρει τηλέφωνο, δεν σου το είχα πει, λέω παιδιά, εγώ δεν ασχολούμαι, δεν ξαναγράφω. Είχα μάθει άλλα πράγματα εγώ που γινόταν στην Ήπειρο και γύρισαν τα μάτια μου. Και γινόταν και στην Αθήνα και γινόταν και στην Κρήτη και γινόταν και στη Μακεδονία και γινόταν και στον Εύρο, γύρισαν τα μάτια μου. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, από αυτό το περιστατικό και μετά έφυγα και από το φόρουμ, άμα θυμάσαι, και το είπα και τον λόγο. Καλά έκανες. Λοιπόν... Γιατί εδώ τώρα μιλάμε ότι οι άνθρωποι βγάζουν στον τρόμο το κάνω, έτσι. Κλέβουνε πατέντες από άλλους και βγάλουνε λεφτά στην πλάτη σου. Και του φίλου μου, του Νίκου, του Αγγελόπουλου... Εγώ δεν θέλω να βγάλω λεφτά, ρε Νίκο. Εγώ δεν φίλε, δηλαδή, πω. Τι να σου πω τώρα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να βγάλω λεφτά, ούτε να πω. Περίμενε. Και εγώ τα κάνω για την πλάκα μου. Περίμενε. Άσε τι κάνεις εσύ για την πλάκα σου. Πήγανε και κλέψανε την πατέντα με τα δράμια του Νίκου, του Αγγελόπουλου, του φίλου μου, και την πουλούνε βιοτεχνίες. Το καταλαβαίνεις? Όχι, αυτά δεν τα ξέρω. Νίκο, εγώ δεν. Είχε βγάλει ένα φυσίγγιο που σου πάει τα δράμια με τον LB6 και το αλεύρι μέσα
στο πάει μπάλα στα 50 μέτρα. Και τώρα έβγαλε ένα πειραματικό που έκανε μια άλλη πατέντα με αποσπόμενο LB6 και μιλάμε στα 70-80 μέτρα πάνε τα δράμια μπάλα. Ξέρεις τι σημαίνει μπάλα. Τέλος πάντων. Μη λέμε πολλά. Λοιπόν, φίλε, εγώ σε ενημερώνω, μου έκανε τρομερό δώρο, θα βγάλω την κλίση αυτούσια και θα καεί το ίντερνετ. Και ας με ξαναπάνε στον εισαγγελέα, στα παπάρια μου, γιατί έχουν περάσει χρόνια. Τι να σε πάνε, μωρέ, γιατί να σε πάνε στον εισαγγελέα. Μου, για θα ξαναχάσουν λεφτά, για θα ξαναχάσουν λεφτά. Όπως χάσανε λεφτά τότε. Ξέρεις πόσο την υπολογίζω τη ζημιά. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, σε Ελλάδα και Ιταλία. Εγώ, φίλε, τι να σου πω, να πούμε, εγώ να σου πω κάτι, έχω... Άμα δεις τι πατέντες έχουμε κάνει, γιατί με το Σαλονάκι τώρα έχω, εντάξει, άλλες δυνατότητες, έτσι. Όταν έχω πολύ μεγάλες δυνατότητες. Όταν θα έρθει η ώρα και θα νομίζεις ότι πρέπει να μου στείλεις καμιά πατέντα να μαθευτεί, το email μου το γνωρίζεις, το τηλέφωνο μου το έχεις, ενημέρωσέ με εσύ. Θα ξαναμιλήσουμε, Νίκο. Βεβαίως. Λοιπόν. Να σου πω κάτι. Θα σου στείλω 2-3 πατέντες όταν πάω στην Αμερική, όχι τώρα. Να είναι έτοιμες για τα βαθιά που θα πάθετε πλάκα. Κοίταξε, εσύ πας σε υπερβολικά μεγάλο βεληνικές. Εμένα μου φτάνουν τα 50 μέτρα. Παραπάνω δεν χρειάζομαι. Ας τα 50 μέτρα, τα 50 μέτρα, παίρνει τίποτα. Τι να μιλάμε τώρα για 50 μέτρα τώρα. Τα 50 μέτρα τα θεωρώ να πούμε, δηλαδή, εντάξει, όχι μόνο πανεύκολα, αλλά ο μέσος όρος και ένας μέτριος υδρογομωτής μπορεί να τα φτάσει να πούμε. Βάζοντας μόνο αλεύρι, τα 50 μέτρα τα έχει. Για να πω που έχεις άδικο. Εδώ μιλάμε για τις πατέντες και κρίμα δηλαδή, άμα είχαμε την κοινωνία τόσα χρόνια θα... Του είχε τρελάνει όλου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, μην ανησυχείς. Έχω και ελληνικά καλά και τα πάντα. Είναι ήδη τρελαμένος πολύ κόσμος. Έχει ήδη τρελαθεί. Δεν χρειάζεται να τρελαθεί χειρότερα. Άμα πας και δεις στο site, στο ιδιογόμωση, που για διαφημιστικούς λόγους εξαναγκάστηκα, από όλο το που σου μου έχουν σύρει τόσα χρόνια και με θαύτουνε, που αναγκάστηκα να παίρνω ιδιογομωτές πελάτες μου και να του ζητάω άδεια μαγνητοφώνησης κλήσης και να πάω να ακούσεις τις κλήσεις και το τι λένε και το τι βγάλουνε στη φορά, θα πέσει από την καρέκλα, φίλε. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί όταν εμείς το 2013, να πούμε, είχαμε στήσει μια ομάδα, κάποιοι μέσα στην ομάδα μας μαχαιρώναν επισόπλατα. Και έχεις χάσει πολλά επεισόδια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έχω χάσει, ναι, έχω χάσει. Δεν έχω ασχοληθεί να πω. Η τύχη σου ήταν που χάσες, γιατί θα σ' ανέβαινε τόσο πολύ το αίμα στο κεφάλι που θα πιάνες κανέναν να του βαράς το κεφάλι στο τσιμέντο να του το ανοίξεις σαν καρπούζι. Πίστεψε. Έλα ρε γάμο του. Δηλαδή γίνανε πράγματα και θάματα τώρα μου λες, έτσι. Δεν φαντάζεσαι. Άμα πά να διαβάσεις το site, δηλαδή θα δεις πράγματα που δεν... Θα λες κάλλιο να μην είχα γεννηθεί. Έλα ρε φίλε, τέτοια πράγματα δηλαδή. Και ο συνεργάτης να μαχαιρώνει πισόπλατα, το φίλο και το συνεργάτη. Εν τω μεταξύ, ο μόνος λόγος να σου το πω έτσι, δηλαδή, πλέον εμένα δεν με ενδιαφέρει. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ο μόνος λόγος που κράτησα εγώ το site ανοιχτό όλα αυτά τα χρόνια ήταν για να πουλάει ο Κένταυρος και η Κορτίνη που τσούχα σπόνσορες και από την άλλη μόνο και μόνο για να βγάλω το άχτι μου επειδή βγάλανε σπηριά όσοι ακούγανε το όνομα Καβαδία στην Ελλάδα και δεν με χωνεύουνε. Ξέρεις πόσες φορές έχω γλιτώσει εγώ που θέλω να με σακατέψουν και μου τη φυλάνε. Τι να φέρω, Νίκο, γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Α, γίνονται μοναχά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ας πάντα. Σοβαρά, μιλάς δηλαδή τώρα την οκταετία που έλειπα εγώ από μέσα και από τα δρόμενα γινόταν τέτοια πράγματα. Αν δεν λείπα εγώ. Εμένα πήγανε να με σακατέψουνε παλουκές όταν πήγα να βγάλω τις πρώτες πατέντες στη φορά για να μην μαθευτούν τα μυστικά. Και τη γλίδωσα πολλά πολλά πολλά. Δεν πάνε καλά, ρε. Εσύ δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Θέλω να σου θυμίσω το γροθοκόπι που έπεσε απόξω από τον κυνηγότοπο που ήταν ένας που έκανε ποδήλατο και γυμναζόταν και λέει ένας άλλος εσύ σε λέει που θα μας πάρεις τα πουλιά και όπως έρχεται τους κάνει ένα γροθίδι στα πλευρά και τον εγωνατίζει. Θέλω να σου το θυμίσω. Τι λέει ρε φίλε, γίνανε τέτοια πράγματα. Όχι, δεν γίνανε. Εσύ μου τα είχες πει τότε.
Εγώ. Πού να ξέρω τέτοια κουτσομπολιά. Νίκο, τα θυμάμαι να πούμε και γι' αυτό αποχώρησα κιόλας. Δεν ξαναασχολήθηκα. Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, φίλε, χάρηκα που τα είπαμε. Λοιπόν, έλα, θα καλή σου νύχτα. Όπως είναι η κλίση, τη βγάλουμε αυτούσια και όπου κάει καλύβει. Και ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, να σου πω τώρα, θα μόλις τελειώσω την καραντίνα, γιατί με τις 4 μέρες από μας. Πάρε με εσύ τηλέφωνο και μηχανή, θα σου βολέψω εγώ. Και σε καλή τιμή πακέτο. Εντάξει, δεν τη χρειάζομαι τώρα, εγώ για το Σεπτέμβριο τώρα και μπορεί και να έρθω και τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω τώρα πότε θα φύγω, γιατί είναι θέμα τώρα με τις πτήσεις και με αυτά. Τρόμαξα να βρω πτήση για να γυρίσω Ελλάδα. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με την καραντίνα τώρα. Ναι, σου λέω και εγώ δεν μπορώ να βγω τώρα. Άμα θα βγω, θα πάρω τηλέφωνο ελληνικό να το έχω. Έγινε. Εντάξει, ούγκλε. Λοιπόν. Έγινε, ελληνικό μου, έλα. Να σε κάνω καλή νύχτα.